Πάμε στον κύριο Καρχημάκη να αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας εκ των υπετίων που βάθινε η κρίση στη χώρα. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι δεν το συζητάμε. Εντάξει, και στο κόμμα σας υπάρχουν υπέτη. Και βεβαίως, ακούστε με, εμείς παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη οικονομία. Ο κύριος Σαμαράς. Λεφτά υπάρχουν, έλεγε ο προεκλογικά. Μην λέτε αυτό. Καλά κάνετε και μου το λέτε. Παπανδρέου, είπε λεφτά υπάρχουν. Δεν εννοούσε ότι θα έχω μια σακούλα με λεφτά, σας τα μοιράζω. Είπε ότι υπάρχουν λεφτά εάν χτυπήσουμε τα αίτια. Θα ήθελα όμως τις ερωτήσεις εδώ να τις κάνω εγώ. Μας οδήγησαν στην κρίση. Θα ήθελα, κύριε Καρχημάκη μου, τις ερωτήσεις να τις κάνω εγώ. Τη διαφθορά, την διασπάθηση του δημοσίου χρήματος κλπ. Στο θέμα μας όμως, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς πώς νιώσατε που είδατε τόσους πολλούς πρώην συντρόφους σας στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρείτε ότι υπάρχουν, πρέπει μάλλον να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Κινήματος Αλλαγής και ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα πάρω την ευθύνη, ούτε θα μιλήσω για κανέναν. Ο καθένας κρίνεται για αυτό που κάνει έτσι, στη διαδρομή του. Αλλά από εκεί και μετά θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, πρέπει να έχει μια σαφή διαχωριστική γραμμή απέναντι στον ιδεολογικό και πολιτικό του αντίπαλο που είναι η δεξιά. Είναι η Νέα Δημοκρατία, ιστορικά. Και το πληρώσαμε. Άρα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το πληρώσαμε, ακούστε με. Εγώ μιλάω για προοδευτική επανακατάκτηση του χώρου από το κίνημα αλλαγής. Λοιπόν, επειδή όμως η μεγάλη δύναμη μετά, είναι άλλη τώρα, βεβαίως, και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά. Ήμουν πάντα της άποψης ότι έπρεπε να αποδοθούν οι ευθύνες που δεν αποδόθηκαν στη Νέα Δημοκρατία για το πού οδήγησε τη χώρα, σε τι καταστροφή οδήγησε τη χώρα. Και βεβαίως θεωρώ ότι ούτε μέσα στο χώρο μας. Δεν σας διακόψα. Ούτε μέσα στο χώρο μας υπερασπιστήκαμε τη διαδρομή μας. Έτσι. Είναι γνωστή η ανατροπή της κυβέρνησης Παπανδρέου το 2011, τον Νοέμβριο του 2011, και συνεχίζω, ποτέ μου δεν το έβγαλα από πάνω μου. Η κυρία Βάρτζελη όμως πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καχρημάκη, μόνος του παραιτήθηκε. Ποια ανατροπή? Ακούστε με, δεν παραιτήθηκε καθόλου μόνος. Ήθελε από το καλοκαίρι, ας πούμε, και κάτι σε λίγους μήνες ακόμα. Από το καλοκαίρι και μέσα από το χώρο. Ελάτε κύριε, έχουμε 5 λεπτά. Ήμουν γραμματέας του κόμματος. Δεν ακούγεστε, παράκληση. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Καρχημάκη, ο λόγος είναι δικό σας. Για να συνεννοηθώ μαζί σου για να βγούμε από την κρίση, πρέπει να παραιτηθείς. Είπε, δεν με ενδιαφέρει η καρέκλα. Ωστόσο, κύριε Καρχημάκη, προηγήθηκε η εκ των έσω ανατροπή. Αλλά η ανατροπή εκ των έσω ήρθε όταν ήταν να πάμε στο δημοψήφισμα. Διάλογο θα κάνετε. Εάν κάναμε δημοψήφισμα, σήμερα θα ήταν άλλη κατάσταση. Δεν γίνεται έτσι, κύριε. Και ήρθε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς. Δεν είναι τιμητικό για τον Παπανδρέου ότι τον έριξε ο Βενιζέλος? Ούτε δεν αυτό είναι τιμητικό. Όταν έχεις με συγχωρείς, δεν είναι τιμητικό. Πώς το λένε, είναι ατιμωτικό για κάποιον. Όχι, δεν είναι για την προσωπικότητα του Παπανδρέου να λέτε ότι παραιτήθηκε ένας πρωθυπουργός. Δεν είπα ότι παραιτήθηκε, είπα ανατράπηκε. Πάει παραπέντε, κύριε Καρχημάκη. Ανατράπηκε. Επιμένω, γιατί δεν απαντάτε στα ερωτήματά μου, απαντάτε στα ερωτήματα που θέλετε εσείς. Λοιπόν, διάλογος κινήματος αλλαγής ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει. Μίλησα και είπα. Ο στρατηγικός, ο ιδεολογικός και ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η δεξιά. Το εκλαμβάνω, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, πληρώσαμε τη συνεργασία με τη δεξιά. Πάρα πολύ. Με τη συνεργασία που είχαμε με τον Σαμαρά. Να πάω στον κύριο Κουμπούρη, να μην σας δυσκολέψω άλλο. Μου απαντήσατε. Που οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση. Μου απαντήσατε.